Συμβολικά τα τρία κεντρικά ξενοδοχεία στην πλατεία Συντάγματος, διαμαρτυρώμενοι στο ενδεχόμενο απέναξης του κλάδου τους από τα βαρέα και τα ανθυγιεινά. Θέλουμε τον κύριο Γιουζή να διαμαρτυρηθούμε στον αέρα. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες σε ό,τι έχει να κάνει... Με τον τρόπο που καλύπτεται το θέμα. Εκατοντάδες τηλέφωνα έχουμε από όλη την Ελλάδα από ξενοδοχοϋπάλληλους. Ναι. Είσαστε για τις αθλειότητες που λέτε, κύριε Λιριτζή, στον αέρα. Γιατί, αγαπητέ μου. Θα είναι ουσιαστικότερος ο διάλογος αυτός από το να υπάρχουν φωνές. Κύριε Λιριτζή. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Ναι. Λοιπόν, εκατοντάδες τηλέφωνα έχουμε από όλη την Ελλάδα. Γιατί επειδή λέω ότι έχετε δίκιο. Λέτε, για αυτά που λέτε. Γιατί κύριε, λέω. Επειδή λέω ότι έχετε δίκιο στα αιτήματά σα. Επιτρέπετε στον καθέναν να ταυτίζει τις καμαριέρες. Για μισό λεπτό. Με την καμαριέρα του Στροσκάν να υπονοεί ότι οι αδερφές μας, οι μανάδες μας, οι θυγατέρες μας. Σε μένα μιλάτε, αγαπητέ. Είστε σίγουρο ότι μιλάτε σε μένα. Δεν έχετε λοιπόν. Δεν έχω πει τίποτα τέτοιο και να με συγχωρέσετε να πω. Για ακούστε, ακούστε λίγο αγαπητέ. Ακούστε λίγο αγαπητέ, διότι δεν μ' αρέσει η λάσπη καθόλου. Διότι δεν μ' αρέσει η λάσπη καθόλου και μ' αρέσει ο διάλογο ο σοβαρό. Χωρί κραυγέ, αγαπητέ μου. Χωρί κραυγέ. Ακούστε λίγο. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε. Όχι, ακούστε. Να ακούστε, λέω. Να ακούσετε. Διότι και χθε στο ραδιόφωνο και σήμερα στην τηλεόραση, ακούστε λίγο, ηρεμήστε, διότι προφανώς σας μεταφέρουν λάθος πράγματα. Εδώ έχει υπάρξει μια σαφή στο. Ακούστε με λιγάκι. Όχι, θα ακούστε λιγάκι και μετά ό,τι θέλετε. Εσείς λοιπόν, λέτε λάθος πράγματα. Θα επαναλάβουμε λοιπόν εδώ αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τους εκπροσώπους σας. Ολοκληρώστε λοιπόν. Ακούστε με τώρα. Να σας κάνω την ερώτηση. Λοιπόν, επειδή εδώ από την εκπομπή έχουμε πει για πολλωστή φορά ότι σε ένα μεγάλο κομμάτι των αιτημάτων σας έχετε απόλυτο δίκιο και ότι τμήματα των εργαζομένων που δουλεύουν στον επισιτισμό θα πρέπει να βρίσκονται στα βαρέα και ανθυγιεινά.